Έχει γίνει πια σχεδόν παράδοση οι ερμηνείες του έργου του Βίτκεστάιν να οδηγούν σε αψιμαχίες και διαμάχες. Τα τελευταία χρόνια, με προέλευση σχεδόν αποκλειστικά την αμερικανική φιλοσοφική κοινότητα, μια καινούργια προσέγγιση στη φιλοσοφία του Βίτκεστάιν, η λεγόμενη νέα ερμηνεία, έχει αρχίσει να παγιώνεται ακριβώς μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα. Κέντρο βάρους της προσέγγισης αυτής είναι η μεθοδολογική πρακτική του Αυστριακού φιλοσόφου, ειδικά η ερμηνεία των παρατηρήσεών του εκείνων που καταχρηστικά θα χαρακτηρίζαμε ως μεταφιλοσοφικές. Σημαντικές συνιστώσεις αυτής της νέας γραμμής σκέψης είναι η επανεκτίμηση του βαθμού της συνέχειας μεταξύ πρώιμου και ύστερου Βίτκεστάιν και η σύγκληση των φιλοσοφικών σκοπών του συγγραφέα του τρακτάτους και των φιλοσοφικών ερευνών. Αντίθετα με την ορθόδοξη ερμηνευτική παράδοση, που θεωρεί το τρακτάτους και τις όψιμες φιλοσοφικές έρευνες δύο διαμετρικά αντίθετα αριστουργήματα, η νέα ερμηνεία προάγει την ιδέα της σύγκλησης των δύο περιόδων, τόσο προς το σκοπό, όσο και ως προς την φιλοσοφική μέθοδο που προωθούν τα έργα αυτά. Παρόλο που οι ισχυρισμοί περί σημαντικής συνεχείας μεταξύ των δύο φιλοσοφικών φάσεων του Βίτκεστάιν δεν έπαψαν ποτέ στο παρελθόν να ακούγονται, ποτέ δεν ήταν ξεκάθαρο πόσο γνήσιοι και ειλικρινείς ήταν οι ισχυρισμοί αυτοί. Ο ερμηνευτικός άξονας της ορθόδοξης προσέγγισης στον Βίτκεστάιν συνίστατο πάντοτε σε μια αρκετά σφιχτή και αυστηρή αντίληψη για την καθημερινή γλώσσα. Η αντίληψη δηλαδή, σύμφωνα με την οποία η γλώσσα αποτελείται από ένα πολύπλοκο σύνολο γλωσσοπαιχνίων, τα οποία χαρακτηρίζονται από κανόνες που υπακούν σε κάποια αντίστοιχη γραμματική, κανόνες που καθορίζουν το νόημα των λόγων μας. Ο καθορισμός αυτός, μάλιστα, θέλει ορισμένες μορφές λόγου, πράγματος χάρη τις μεταφυσικές θεωρίες, να αποκλείονται εκ των προτέρων ως παθολογικές γλωσσικές χρήσεις, ως παραβιάσεις των γλωσσικών κανόνων, με άλλα λόγια, ως ανοησίες. Με αυτό το πνεύμα, η ορθόδοξη αντίληψη για το τρακτάτους παρουσιάζει τον πρώιμο Βίτκεστάιν σαν να έχει άγνοια αυτού του γλωσσικού σχήματος, με αποτέλεσμα το τρακτάτους να διαβάζεται ως ένα από τα πλέον μεταφυσικά έργα. Μια μεταφυσική πραγματεία, γραμμένη μεν ίδιο συγκρασιακά, ξεκάθαρη όμως ως προς τις μεταφυσικές της βλέψεις. Του τέστην την ανασκαφή των συνθηκών δυνατότητας της λογικής και του νοήματος, των προϋποθέσεων δυνατότητας κάθε δυνατού συμβολισμού, ως οντολογικής διάστασης του κόσμου. Σε αντιδιαστολή με αυτό το μεταφυσικό αρχιτεκτόνημα και κυρίως ως αντίδραση σε αυτό, το φιλοσοφικό έργο του ύστερου Βίτκεστάιν διέπεται από την ανακάλυψη, θα λέγαμε, ότι η καθημερινή γλώσσα και μόνον αυτή επαρκεί για τη φιλοσοφία. Η γλώσσα διαθέτει από μόνη της όλα όσα χρειάζεται ο φιλόσοφος για να αποκλείσει τη μεταφυσική θεωρία ως ανόητη. Επομένως, ενώ ο Βίτκεστάιν του τρακτάτους επιδιώκει τη μεταφυσική γνώση, έστω και με τη μορφή αρήτων ενοράσεων για τη λογική μορφή του κόσμου, ο Βίτκεστάιν των ερευνών υποτίθεται ότι επιθυμεί την εξάλληψη της μεταφυσικής, αφού αυτή αποκλίνει από τα καθημερινά κανονιστικά πρότυπα χάρη στα οποία παράγεται το νόημα. Με άλλα λόγια, αυτός ο ύστερος ορθόδοξος Βίτκεστάιν θεραπεύει τη μεταφυσική ανοησία, εφόσον αυτή σκοπεύει να ανατρέψει, να διαστρεβλώσει τη γλώσσα, αφού αναμειγνύει λέξεις και έννοιες από διαφορετικά γλωσσοπαίγνια και δεν σέβεται τους καθημερινούς γλωσσικούς κανόνες. Η θεραπευτική αυτή δραστηριότητα δεν είναι ολότελα αρνητική, δεν καταστρέφει θεωρίες και μόνο. Απέναντίας, σύμφωνα με τους ορθόδοξους βιτκεσταϊνικούς, αυτή συνοδεύεται από μια πιο θετική φιλοσοφική παραγωγή, η οποία συνίσταται στη σκιαγράφηση των περίπλοκων καθημερινών γλωσσικών κανόνων. Πράγματος χάρη, τους κανόνες για τις ψυχολογικές έννοιες, για τα φυσικά αντικείμενα και ούτω καθεξής. Κανόνες, τους οποίους ακριβώς λόγω της οικειότητας αλλά και της περιπλοκότητάς τους, υποτίθεται ότι δεν προσέχουμε και δεν λαμβάνουμε υπόψη μας στη φιλοσοφία. Παράγοντας αυτή τη θετική γνώση, ο ορθόδοξος βιτκεσταϊνικός φιλόσοφος θεωρεί ότι αφενός θεραπεύει υπάρχουσες γλωσσικές ασθένειες, αφετέρου ατσαλώνει το νου μας απέναντι σε μέλουσες μεταφυσικές πλάνες, εξοπλίζοντάς μας
με συνοπτικές αναπαραστάσεις του γλωσσικού πλέγματος του συνόλου των καθημερινών γλωσσοπαιγνίων. Αναλόγως με τη βαρύτητα που ο κάθε ορθόδοξος βιντεοσταϊνικός δίνει σε αυτή τη θετική διάσταση της φιλοσοφικής του δραστηριότητας, της γλωσσανάλυσης, κατά τον εύστοχο όρο του εγχώριου βιντεοσταϊνικού φιλοσόφου Κωστή Κοβέου, κυμαίνεται και η στάση του απέναντι στο φιλοσοφικό έργο που παράγει. Κατά συνέπεια, ακόμα και μέσα στην Ορθοδοξία αναπτύσσονται διάφορες σχολές, από τη βιντεοσταϊνική γλωσσοαναλυτική εκδοχή των υπερμάρχων της λεγόμενης φιλοσοφίας της καθημερινής γλώσσας, οι οποίοι θεωρούν ότι ανοιχνεύουν κανόνες και γλωσσικά πλέγματα με τις φιλοσοφικές τους έρευνες, μέχρι την παράδοση της καθαρής θεραπείας, η οποία δεν αρθρώνει καμία ιδιαίτερη φιλοσοφική γνώση. Και οι δύο παραδόσεις εξίσου στηρίζονται στην αντίληψη της γλώσσας ως πλέγματος γραμματικών κανόνων, συγκεκριμένα παραβιάσεις των οποίων παράγουν τις χήμερες της μεταφυσικής. Εν τούτης, η παραπάνω ορθόδοξη αντίληψη για τον Βίτγκενστάιν δεν φαίνεται να έχει οδηγήσει σε επαρκώς ικανοποιητικά αποτελέσματα, ερμηνευτικά και φιλοσοφικά. Όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια, ακόμα και ένθερμοι θειασότες του Βίτγκενστάιν τείνουν να εκφράζουν τη δυσφορία τους για την ορθόδοξη κατανόηση της βιντεγκενσταϊνικής φιλοσοφίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα δυσπιστίας προέκυψε η νέα ερμηνεία. Οι θειασώστες της εστιάστηκαν κατά πρωτότυπο και επαναστατικό τρόπο στη συγγένεια των φιλοσοφικών σκοπιμοτήτων των δύο φιλοσοφικών φάσεων του Βίτγκενστάιν με ερμηνευτικό άξονα τη λεγόμενη αυστηρή έννοια της ανοησίας, την οποία ανοιχνεύουν στο τρακτάτους ως όρο φιλοσοφικής αποτίμησης των παραδοσιακών μεταφυσικών θεωριών. Η νέα ερμηνεία αποτελεί το θέμα του βιβλίου αυτού. Στο τρακτάτους, το πρώτο βιβλίο του Βίτγκενστάιν, αφού ο αναγνώστης διατρέξει ένα ιεραρχημένο σχήμα προτάσεων σχετικά με τη λογική, το νόημα, τη σκέψη και τη γλώσσα, ευνηδιάζεται από το συγγραφέα στο τέλος, ο οποίος συμβηλώνει στην πρώτη-τελευταία φράση του βιβλίου του ότι πρόταση 654. Οι προτάσεις μου, λέει ο νεαρός Βίτγκενστάιν, χρησιμεύουν ως διασαφήσεις κατά τον εξής τρόπο. Όποιος με κατανοεί, τις αναγνωρίζει τελικά ως ανόητες, όταν τις έχει χρησιμοποιήσει σαν σκαλοπάτια για να σκαρφαλώσει πέρα από αυτές. Πρέπει, θα λέγαμε, να πετάξει μακριά τη σκάλα αφού πρώτα την ανεβεί. Πρέπει να ξεπεράσει αυτές τις προτάσεις και τότε θα δει τον κόσμο σωστά. Ο αφοριστικός τρόπος γραφής αυτής της πρότασης συνήθως οδηγεί σε δυσφορία. Ο Βίτγκενστάιν φαίνεται να αντιφάσκει προς εαυτόν. Μόλις τώρα έγραψε το τρακτάτους. Αμέσως μετά μας λέει ότι είναι ανοησίες. Πώς λοιπόν να διαβάσουμε το Βίτγκενστάιν με μεταφιλοσοφική συνέπεια ώστε να μην αποδώσουμε την αυτοδιάψευση της 654 στην ελαττωματική αντίληψη του νεαρού Βίτγκενστάιν για τη λογική? Τι σημαίνει ότι οι προτάσεις του τρακτάτους είναι ανόητες? Προσπαθώ να δώσω μια αντίληψη στο βιβλίο αυτό η οποία θα μπορεί να συμφιλιώσει το πνεύμα της αντίληψης αυτής με την πρακτική του Βίτγκενστάιν. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι ακόμα και 50 χρόνια από το θάνατό του ο Βίτγκενστάιν εξακολουθεί να διχάζει. Η σύγχρονη ερμηνευτική διαμάχη για το νόημα, τη μέθοδο και τον σκοπό της φιλοσοφίας του είναι μονάχα η πιο πρόσφατη μορφή που έχει πάρει αυτός ο διχασμός στα πλαίσια της επαγγελματικής ακαδημαϊκής φιλοσοφικής κοινότητας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ίδια η βιντεγκενσταϊνική πρακτική κινείται σε τελείως διαφορετικές γραμμές από την παραδοσιακή αναλυτική και μη φιλοσοφία. Η ρήξη αυτή με την παραδοσιακή φιλοσοφία δεν είναι φυσικά πρωτότυπη, αλλά εν μέρει αποτελεί τον λόγο για τον οποίο ο Βίτγκενστάιν είναι διαβόητος στις αίθουσες διδασκαλίας της φιλοσοφίας ως ένα στοιχείο αντιδραστικό, παράξενο, σκοτεινό, ιδιότροπο, στριφνό, ίσως και ανορθόλογο. Αλλά στο κάτω-κάτω, ο Βίτγκενστάιν, ακόμα και εν ζωή, ποτέ δεν έπαψε να είναι βαθιά παρεξηγημένος. Η δευτερεύουσα βιβλιογραφία τον έχει χαρακτηρίσει ποικιλοτρόπος. Συμβασιοκράτη, μυστικιστή, επαληθευσιοκράτη, ησυχαστή, λογικό-θετικιστή, συμπεριφοριστή, φαινομενολόγο, πραγματιστή, ως και κρυφοθεωρητικό φιλόσοφο της γλώσσας, του νου, της αισθητικής και της θρησκείας. Οι ορθόδοξοι βιντεοσταϊνιστές
επιμένουν τον παριστάνουν ως θεματοφύλακα της γραμματικής, ως αστυνόμο του νοήματος. Φιλόσοφο που προσφέρει μια δική του διδασκαλία. Είναι δάσκαλος, με δικό του λεξιλόγιο, δική του ιδεολογία ή με μια δική του θεραπεία. Αυτή η επιμονή αποτελεί το αντικείμενο του πρώτου κεφαλαίου του παρόντος βιβλίου, όπου ανάμεσα σε άλλα δίδεται και μια όσο το δυνατό σαφή περιγραφή της κυρίαρχης ορθόδοξης βιτγκεσταϊνικής φιλοσοφικής γραμμής. Όπως θα διαπιστώσει και ο αναγνώστης, στην κριτική μου της ορθόδοξης ερμηνείας του ύστερου Βίτκεστάιν αποφεύγω να συμπεριλάβω τις αντιρρήσεις της νέας ερμηνείας, αφενός επειδή δεν συμφωνώ με πολλές από αυτές, καταλήγουν σε μια αντίληψη της ορθόδοξης ερμηνείας η οποία δεν απέχει πολύ από την καρικατούρα, αφετέρου επειδή είναι πολύ καλύτερα προσαρμοσμένη στο πλαίσιο της ερμηνείας του Τρακτάτους. Το Τρακτάτους, λοιπόν, αποτελεί το αντικείμενο του δεύτερου κεφαλαίου του βιβλίου, όπου οι αντιρρήσεις και η εναλλακτική ερμηνεία των νέων βιτγκεσταϊνικών παρουσιάζονται εκτενώς. Εδώ οι λεπτομέρειες έχουν μεγάλη φιλοσοφική σημασία, πράγμα που ίσως κουράσει τον αναγνώστη. Από την άλλη όμως, έχει αξία να γίνει κατανοητό πόσο φιλοσοφικά σχετικό παραμένει το πρώτο βιβλίο του Βίτκεστάιν σήμερα, ακόμα και για ιδέες που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στη σύγχρονη φιλοσοφία. Η αντίληψή του για τη φιλοσοφία, αν οι τολμηροί ερμηνευτές έχουν δίκιο, είναι αυθεντικά ρηξικέλευτη και δίχως προηγούμενο στην ιστορία της φιλοσοφίας. Παραμένει πάντως δύσκολο μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα να προσανατολιστεί κανείς φιλοσοφικά ξεκινώντας από τα γραπτά του ίδιου του Βίτκεστάιν. Το παρόν βιβλίο θεωρεί αυτές τις δυσκολίες αναπόφευκτες και θέλει τον Βίτκεστάιν δικαιολογημένα παρεξηγημένο. Τέτοιες παρεξηγήσεις και τέτοιες δυσκολίες είναι στο πνεύμα της ίδιας της βιτγκεσταϊνικής φιλοσοφίας, μια και, όπως το θέτει ο Κωστής Κοβέος, ίσως το θεμελιωδέστερο των γνωρισμάτων της φιλοσοφίας, κατά Βίτκεστάιν, είναι ότι η πειθώτης στηρίζεται στην προαίρεση και όχι σε κάποια εξωανθρώπινη αντικειμενική τάξη πραγμάτων. Το νόημα αυτής της παρατήρησης, ωστόσο, δεν είναι μόνο μιας ξεκάθαρο. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το κεντρικό αντικείμενο αυτού του βιβλίου είναι μια αναζήτηση του τι θα μπορούσε μια τέτοια παρατήρηση όπως αυτή του Κωστή Κοβέου να σημαίνει. Όπως θα διαπιστώσει και ο αναγνώστης που θα φτάσει στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, η προσέγγιση που ακολουθώ είναι πιο κοντά στο πνεύμα της νέας ερμηνείας παρά σε αυτή της ορθόδοξης ερμηνευτικής γραμμής. Εν τούτης, οποιαδήποτε θετική αντιμετώπιση της νέας ερμηνείας από τον υποφαινόμενο δεν θα πρέπει να παρερμηνευτεί ως απόδειξη ότι είναι και άκρητος θειασότης της. Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου και δεν προσυπογράφω όλες τις εξαγγελίες της νέας ερμηνευτικής γραμμής, πολλές από τις οποίες βρίσκω υπερβολικές, αν στόχο τους έχουν να συγκροτήσουν μια νέα σχολή βιτγκεσταϊνικής σκέψης. Σε αυτό το σημείο ίσως πρέπει να τονίσω ότι στη φιλοσοφική μου κριτική δεν προσπαθώ να ανασυγκροτήσω ιστορικά τι σκεφτόταν ο Βίτκεστάιν. Ο στόχος μου είναι ανασυγκρότηση μιας φιλοσοφικής πρακτικής, όπως αυτής βρίσκεται σε σχετικά γραπτά του. Πιστεύω, ωστόσο, ότι δίχως πρώτα να έχει παρουσιάσει κανείς τον αναγνώστη μια γκάμα από εικόνες για την κατανόηση περί του τι κάνει στα γραπτά του ο Βίτκεστάιν, καθώς και γιατί αυτά έχουν τη μορφή που έχουν, ο ίδιος ο αναγνώστης δεν μπορεί τελικά να επικοινωνήσει κριτικά με τα γραπτά αυτά. Δεν μπορεί να τα κρίνει και έτσι αποφύγεται στον καθένα να τα εκλάβει όπως επιθυμεί. Με κίνδυνο να χαρακτηριστώ πολύ εύκολα ως βιτγκεσταϊνικός και να τοποθετηθώ αυτόματα σε μια φιλοσοφική παράταξη, αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο για τον Βίτκεστάιν. Ξεκίνησα προσωπικά τη φιλοσοφία από τη φυσική και τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία της επιστήμης. Οδηγήθηκα στον Βίτκεστάιν λιγότερο από επιλογή και περισσότερο από την ανάγκη για μια φιλοσοφία που βρίσκεται σε τριβή με την καθημερινότητα. Κεντρικό ρόλο για μένα σε αυτό έχει παίξει ο Κωστής Κοβέος. Με το παράδειγμά του και τη γενναιοδορία του, με την οποία μοιράστηκε τις ιδέες του, με έμαθε πώς να φιλοσοφώ αποποιούμενος την αυταρέσκεια του εγκυκλοπαιδιστή και τον σκοτεινό λόγο της ψευδοαυθεντίας. Το παρόν βιβλίο ξεκίνησε ως διάλογος με τον Κοβέο και για μένα παραμένει κατά κύριο λόγο γραμμένο στο πνεύμα του διαλόγου αυτού. Παρά τις διαφορές μας, οτιδήποτε καλό και αξιόλογο βρει ο αναγνώστης στο βιβλίο αυτό οφείλεται κατά πρώτο λόγο στις συζητήσεις μου με εκείνον.